Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου της Κεσαριάς, οι μαθητές του οποίου αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στην Ανοκόμη, έθεσε στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Χάρης Κουζιάκης. Μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Αντιδήμαρχος Νούλα του Μπουλίδου ανέφερε μεταξύ άλλων πως υπάρχει αίτημα του Δημάρχου προς την κτηριολογική υπηρεσία για τη χορήγηση προκάτ αιθουσών, ώστε το σχολείο να παραμείνει στην Κεσαριά. Τέλη Αυγούστου, ο πρόεδρος της κοινότητας ζήτησε να γίνει μια νέα αυτοψία από την τεχνική υπηρεσία για να δούμε κατά πόσο το υφιστάμενο σχολείο θα μπορούσε να υποστεί κάποιες διαδικασίες συντήρησης έτσι ώστε τα παιδιά να μπουν μέσα. Πράγματι, γίνεται μια αυτοψία από μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας, η οποία αυτοψία όμως τίποτε καλύτερο δεν βρήκε από την έκθεση του 2019, αντιθέτως βρήκε και λίγο χειρότερα τα πράγματα. Όλο το αρχείο δόθηκε, διαβιβάστηκε αρμοδίως στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και γνωστοποιήθηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η οποία πήρε και τις αποφάσεις. Όλα αυτά, παρόντος του κυρίου Φτάκα, και είχαμε μαζί μας και τον αντιδήμαρχο τον κύριο Παφίλη στη συνεδρίαση της 15ης του Σεπτέμβρη, έγιναν εκ νέου γνωστά στους γονείς και νομίζω ότι τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά, ερωτήματα στα οποία κληθήκαμε να απαντήσουμε, απαντήσαμε. Εκείνο που λέω και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι τις αποφάσεις για το πού λειτουργούν οι σχολικές μονάδες συγχωνεύονται, διευρύνονται, κλείνουν, μετακινούνται κτλ. Δεν παίρνονται από τον Δήμο. Η αρμοδιότητά μας είναι πολύ συγκεκριμένη. Με πορεία αυτού του αιτήματος θα κινηθεί και η επόμενη διαδικασία. Έτσι, όπως αποφάσισε το Τοπικό Συμβούλιο να διαμορφώσει μια καινούργια απόφαση, είτε για να προχωρήσει η απόφαση της κατεδάφησης και της έγκρισης του νέου κτηριολογικού, ή να ζητήσει να προχωρήσουν οι ενέργειες που είπε ο κύριος Κουζιάκης. Σε κάθε περίπτωση όλοι θα κρυφθούν την απόφαση της κοινότητας.